Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα είναι η ώρα να φτιάξουμε κανελόνια. Ξέρω ότι δεν έχω κάνει ποτέ κανελόνια στο Kitchen Lab, οπότε σήμερα θα σας δείξω την τέλεια συνταγή. Θα φτιάξουμε μία βελούδινη μπεσαμέλ. Από κάτω θα έχουμε μία σάλτσα ντομάτας και τη σάλτσα κιμά φυσικά που θα γεμίσουμε τα υπέροχα κανελόνια μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε σωστά τη συνταγή, πρέπει να φτιάξουμε μία σάλτσα ντομάτας, να φτιάξουμε μία σάλτσα κιμά και μία μπεσαμέλ. Ξέρω ότι ακούγονται πολλά και θα πείτε ότι είναι χρονοβόρα, αλλά πιστέψτε με, σε 15 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε, τα κανελόνια θα είναι έτοιμα για να μπουν μέσα στο φούρνο. Τώρα, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με μία κατσαρολίτσα να φτιάξουμε τη σάλτσα ντομάτας. Για τη σάλτσα ντομάτας δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε κρεμμυδάκι σκόρδο. Χοντροκόψτε το κρεμμύδι, εδώ δεν χρειάζεται να το κάνετε τέλεια. Χοντροκόψτε το. Και θέλουμε 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ελληνικό ελαιόλαδο, γιατί θα κάνουμε σάλτσα ντομάτας, οπότε χρειαζόμαστε λαδάκι μέσα. Θα ρίξουμε μέσα στο κρεμμυδάκι μας και μόλις ρίξουμε το κρεμμύδι, μία σκλήτα σκόρδο την ψιλοκόβουμε κι αυτή. Και πάει και αυτή μέσα. Τώρα, ήρθε η ώρα για τα μυρωδικά μας. Άμα δεν έχετε πολλά μυρωδικά, δεν χρειάζεται, μόνο ρίγανη μπορείτε να βάλετε. Δεν χρειάζεται να βάλετε πολλά, αλλά άμα έχετε, κόψτε λίγο θυμαράκι. Το θυμαράκι θα κάνει τη σάλτσα πάρα πολύ αρωματική. Το βάλω μέσα. Και άμα έχετε βασιλικό, μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε βασιλικό γιατί θα κάνουμε ωραία σάλτσα ντομάτας. Λοιπόν, θα κόψω μπολικό, αλλά θα κρατήσω και λίγο στο τέλος για να ρίξω φρέσκο. Αυτά τα φιλαράκια θα ψιλοκόψω μέσα, έτσι όπως είναι, για να αρχίσουν να αρωματίζουν τη σάλτσα μου. Και σοτάρουμε. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ ωραία χρώματα. Τώρα, θα ρίξουμε μέσα λίγο ζαχαρίτσα για να βοηθήσουμε να καραμελώσουμε περισσότερα τα κρεμμύδια και συνεχίζουμε τα ανακάτω. Το ιδιαίτερο που έχει αυτή η σάλτσα ντομάτας είναι ότι θα συνοδεύσει τον κιμά μας. Κανονικά σε μια σάλτσα ντομάτας δεν βάζουμε σίγουρα ούτε κανέλα, ούτε μοσοκάριδο, αλλά εδώ πέρα θα βάλουμε γιατί θέλουμε να έχει λίγο πιο ανατολίτικη γεύση και θέλουμε να αρωματίσει στη συνέχεια τον κιμά μας. Οπότε, ρίχνουμε μέσα και τα μπαχαρικά μας και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μυρίζει υπέροχα. Κοιτάξτε εδώ. Και θέλω να αφήσετε 2 με 3 λεπτάκια να καραμελώσουν καλά τα κρεμμύδια και να χάσουν το πολύ το όγκο που έχουν. Με το που καραμελώσουν τα κρεμμύδια μας, ήρθε η ώρα για το πελτέ ντομάτας. Γιατί πρέπει να βάλουμε πελτέ ντομάτας? Γιατί θέλουμε να δώσουμε σώμα στη σάλτσα μας. Ο πελτέ ντομάτας πρέπει οπωσδήποτε να σουταριστεί, γιατί όταν σουτάρουμε τον πελτέ, φεύγει η πικρίλα που έχει και ουσιαστικά δένει πολύ καλύτερα τη σάλτσα ντομάτας. Οπότε ανακατεύουμε, σουτάρουμε καλά. Και μόλις σουτάρουμε καλά, σε περίπτωση που έχετε κρασί σπίτι, βάζετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε, δεν βάζετε. Αλλά άμα θα βάλετε, θέλω να τα αφήσετε να εξατμιστεί καλά. Γιατί στο τέλος ξυνίζει η σάλτσα και δεν μας αρέσει. Ανακατεύουμε το κρασάκι. Τέλεια, μια χαρά. Και κοιτάξτε εδώ, πελτές, πως έδωσε σώμα κατευθείαν ακόμα και στο κρασί. Το βλέπετε. Τώρα, ρίχνουμε μέσα την ντομάτα μας, 2 κονσέρβες. Αν έχετε φρέσκες ντομάτες, μπορείτε να τρίψετε και φρέσκες. Και τη ρίγανη. Ανακατεύουμε. Αφήνουμε να πάρει μια βράση και μόλις πάρει βράση, στο τέλος ρίχνουμε τα φρέσκα μυρωδικά μας. Σε περίπτωση που έχουμε. Άμα δεν έχουμε φρέσκα μυρωδικά, αφήνουμε μόνο με τη ρίγανη και θα είναι μια χαρά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά φρέσκος βασιλικός πάντα δίνει το κάτι της παραπάνω στο τέλος της σάλτσα. Ο βασιλικός με την ντομάτα γεννήθηκε ο ένας για το άλλο. Οπότε συνοδευτικά το ένα συμπληρώνει το άλλο και απογειώνει το ένα το άλλο. Ανακατεύω. Και μόλις πάρει βράση, κοιτάξτε, τελείωσε. Σβήνω τη φωτιά και αφήνω στην άκρη. Σάλτσα ντομάτας έτοιμη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη σάλτσα του κιμά μας. Ανάβουμε το μάτι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά εδώ πέρα. Θα αφήσουμε να κάψει καλά το τηγάνι με λίγο λαδάκι. Λοιπόν, με το που κάψει καλά η κατσαρόλα μας, θα ρίξουμε μέσα στο κιμά. Κοιτάξτε, καναλόνια είναι κάτι... Είναι ποιοτικό φαγητό. Μπορείτε να χωρίσετε στο κιμά να πάρετε μισό χοιρινό, μισό μοσχαρίσιο. Αλλά για μένα καλύτερα να δώσετε λίγα παραπάνω χρήματα και να πάρετε 100% μοσχαρίσιο κιμά, γιατί είναι κάτι τελικάτο, δεν μπορούμε να το χαλάσουμε. Θέλουμε μοσχαρίσιο κιμά για καλύτερη γεύση. Τώρα, θα σοτάρουμε πολύ καλά μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα ο κιμάς μας, σπάζοντας σιγά σιγά με μια ξύλινη κουτάλα. Εδώ.
Λοιπόν, ο κοιμάς μου έχει σοκαριστεί και φαίνεται τέλειος. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω το λεγόμενο ασάμπουλ από τον κοιμά. Αυτό που ουσιαστικά θα κάνω είναι, θυμάστε τη σάλτσα ντομάτας που ετοιμάσαμε πριν. Τη μισή να τη ρίξω μέσα στο κοιμά, εδώ. Και την άλλη μισή να τη ρίξω στο σκεύος που έχω να ετοιμάσω τα κανελόνια μου. Πολύ απλά τα πράγματα. Απλώνω τη μισή σάλτσα ντομάτας εδώ. Κοιτάξτε τώρα που φαίνεται. Και την άλλη μισή την ανακατεύω μαζί με το κοιμά. Εδώ. Με το που τραβήξει όλα τα ζουμιά ο κοιμάς, τον αφήνω στην άκρη και στο ίδιο μάτι θα βάλουμε μία κατσαρόλα για να φτιάξουμε την πεσαμέλ μας. Γιατί η πεσαμέλ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα ξέρετε, βούτυρο, αλεύρι, γάλα, λίγο μοσχοκάριδο και επειδή θέλουμε να γκρατιναριστεί από πάνω, θα ρίξουμε και λίγο κρόκ. Τώρα, ρίχνουμε το βούτυρο μέσα στην κατσαρόλα και παίρνουμε ένα σύρμα εδώ και περιμένουμε να λιώσει. Θα γίνουν καταπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ, αφήστε να λιώσει το βουτυράκι και με το που λιώσει το βούτυρο ρίχνουμε μέσα το αλεύρι. Ανακατεύουμε μέχρι να κάνουμε το λεγόμενο ρου. Το ρου έχει την ιδιότητα να δένει οτιδήποτε υγρό θέλουμε να δέσουμε. Από μια σάλτσα ντομάτας, σε γάλα, σε ζωμό κοτόπουλο, ακόμα και μια σούπα. Λοιπόν, με το που ετοιμαστεί το ρου εδώ πέρα, προσθέτουμε σιγά σιγά το γάλα με δόσεις. Προσθέτουμε την επόμενη δόση από το γάλα. Και ρίχνουμε και την τελευταία δόση μέσα. Τώρα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν έχω πιάσει καθόλου αλλά το πίπερο από την αρχή της συνταγής και δεν έχω βάλει πουθενά. Θα ρίξω πιπέρι και αλάτι σε σάλτσα ντομάτας. Εδώ. Πιπέρι και αλάτι στον κοιμά μου. Και φυσικά αλάτι, το πίπερο στην μπεσαμέλ μου. Αλατάκι. Και πιπεράκι. Οχ! Αλάτι πέρι στην άκρη, τελευταίο ανακάτεμα και μόλις η μπεσαμέλ μου δέσει και γίνει βελούδινη και ωραία. Τώρα φαίνεται ότι έχει γρουμπαλάκια, βλέπετε? Όσο ανακατεύουμε τόσο θα σπάνε τα γρουμπαλάκια και θα γίνει ωραία. Κοιτάξτε εδώ, όσο ανακατεύω γίνεται βελούδινη. Τέλεια, κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Με το που βγει η πρώτη μπουρμπουλήθρα, κλείνω το μάτι, ρίχνω μέσα τους κρόκους, το μοσχοκάριδο και το τυράκι μου. Οχ! Ανακατεύω. Και αυτή τώρα πια δεν είναι μπεσαμέλ, είναι μορνέ. Γιατί έχει μέσα αυγά και παρμεζάνα. Αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι για όλους μας είναι η κλασική μπεσαμέλ. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη και πάμε να γεμίσουμε τώρα τα κανελόνια μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κανελόνια μέλισσα. Είναι έτοιμα για γέμισμα, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου προβράσιμο και έχουν πλούσια γεύση. Το πιο σημαντικό στα κανελόνια είναι να μην χρειαστεί να τα βράσουμε πρώτα και μετά να τα γεμίσουμε. Γιατί άμα πάμε να τα γεμίσουμε ενώ τα έχουμε βράσει, συνήθως πάνε και δεν μπορούμε να βάλουμε σωστά τη γέμιση. Τώρα, χρειαζόμαστε μία ακριβώς συσκευασία. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε δύο και τρεις. Απλά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι: κοιτάξτε τον τρόπο που χρησιμοποιώ εγώ για να γεμίσω τα κανελόνια. Γιατί κάποιους τους παίρνουν ώρες να τα γεμίσουν. Εγώ αυτό που κάνω είναι να αφήνω τη γέμιση να κρυώνει καλά. Και εντάξει, με ένα κορνέ τα πράγματα είναι εύκολα, αλλά ξέρω ότι δεν έχετε κορνέ στο σπίτι. Τι θα κάνετε? Πολύ απλά, παίρνετε το κανελόνι και το βουτάτε μέσα στη γέμιση. Εδώ. Βουτάτε, γεμίζετε κατευθείαν όπως είναι. Και από την άλλη πλευρά. Εδώ. Και όπως τα γεμίσετε, θα βάλετε πάνω από τη σάλτσα ντομάτας. Εδώ. Θα συνεχίσω την ίδια διαδικασία μέχρι που να γεμίσει όλο το ταψάκι μου. Και
και τα κανελόνια μου είναι έτοιμα. Θέλω να καταλάβετε κάτι πολύ σημαντικό για τα κανελόνια και οτιδήποτε βάζουμε στο φούρνο σε τέτοια μορφή ταψάκι και διαδικασία, όπως τα λαζάνια, τα κανελόνια και όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζεται υγρασία. Γι' αυτό το λόγο είναι υπολογισμένη η υγρασία και από την πεσαμέλ που θα πάρουμε και από τη σάλτσα ντομάτας κάτω. Είναι απαραίτητα και τα δύο να τα βάλετε. Γιατί? Γιατί άμα ρίξουμε σκέτα τα κανελόνια μέσα μαζί με μπεσαμέλ από πάνω, δεν θα έχουν πουθενά να τραβήξουν υγρασία και θα τραβήξουν αναγκαστικά από τον κιμά μας. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια στεγνή γέμιση. Ενώ άμα δώσουμε σάλτσα ντομάτας, τραβάνε την υγρασία από τη σάλτσα ντομάτας με αποτέλεσμα να μείνει ζουμερό μέσα στο κανελόνι. Εντάξει? Ωραία. Τώρα, πάμε να ρίξουμε την μπεσαμέλ από πάνω. Ωραία έτσι όπως έχει γίνει. Ένα τελευταίο ανακάτεμα ρίχνουμε εδώ και τη ρίχνουμε από πάνω. Να σας πω ότι σε περίπτωση που δεν θέλετε να μπείτε σε διαδικασία να κάνετε μπεσαμέλ, υπάρχει και η λύση της κρέμας γάλακτος, αλλά δοκιμάστε το πρώτα έτσι και μετά το κάνετε με κρέμα γάλακτος. Θα βάλετε περίπου μισό λίτρο κρέμα γάλακτος, 3 κρόκους και 100 γραμμάρια παρμεζάνα. Και αυτό είναι όλο. Πάλι θα δουλέψει, αλλά καλός ή κακός, η μπεσαμέλ είναι μπεσαμέλ. Άμα η κρέμα γάλακτος μπορούσε να αντικαταστήσει την μπεσαμέλ, θα τη βάζαμε και στο παστίτσιο, θα τη βάζαμε και στο μουσακά, θα τη βάζαμε παντού. Έχει διαφορετική χρήση η μπεσαμέλ και διαφορετική η κρέμα, αλλά σας λέω ότι και η κρέμα γάλακτος δουλεύει μια χαρά. Τώρα, βάλαμε την μπεσαμέλ από πάνω και θέλουμε να γίνει σεξι από πάνω και να πάρει χρυσαφέγγιο χρώμα. Πώς θα γίνει αυτό? Με λίγο έξτρα τυράκι. Τώρα, σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε παρμεζάνα και θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο ελληνικό τυρί, και βέβαια μπορείτε. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ακολουθήσουμε όλη τη φιλοσοφία που σας είπα πριν. Πρέπει να αφήσουμε τα κανελόνια να τραβήξουν υγρασία. Πώς το κάνουμε αυτό? Κλείνοντας ερμητικά κλειστά το ταψάκι μας. Θα κλείσουμε με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα, θα ψήσουμε για 30 λεπτά και μετά από τα 30 λεπτά θα ξεσκεπάσουμε και θα αφήσουμε να πάρουν ωραίο χρώμα από πάνω. Άρα σύνολο θα χρειαστούμε 45 λεπτά. 30 λεπτά με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα και 15 λεπτά χωρίς αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Βάζουμε πάνω. Και γιατί βάζω λαδόκολλα? Γιατί άμα βάλω μόνο αλουμινόχαρτο, κολλάει το αλουμινόχαρτο πάνω στην πεσαμέλ και το τυρί. Και όταν θα βγάλετε το αλουμινόχαρτο, θα πάρετε μαζί σας και το τυράκι. Οπότε δεν το θέλουμε. Το τυρί θέλουμε να μείνει πάνω στο κανελόνι. Συλλήγουμε. Και ο φούρνος μείνει προθερμασμένος σε 180 βαθμούς στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 30 λεπτά με αλουμινόχαρτο, ξεσκεπάζουμε, άλλα 15 λεπτά μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν λίγο, 10-15 λεπτά και μετά θα σερβίρουμε. Και τα κανελόνια μου είναι έτοιμα. Έχω τη μικρή σπάτουλα και τη μεγάλη. Αναλόγως τι κομμάτι θέλετε να κάνετε. Αυτό είναι γυναικείο κομμάτι και αυτό είναι αντρικό κομμάτι. Οπότε θα πάω με το αντρικό. Να βάλω μερίδα, να μην παίξουμε. Εδώ πέρα περίπου είναι το κομμάτι που θέλω να βγάλω. Και δεν θα το λυπηθώ. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Αυτοί είμαστε. Γιατί όταν κάνεις κανελόνια, πρέπει να τα σερβίρεις με τον σωστό τρόπο και με τη σωστή μερίδα. Τώρα, το μόνο που έχουμε βάλει μέσα είναι ρίγανη και θυμαράκι και βασιλικό. Δεν είναι μόνο, βάλαμε αρκετά. Οπότε, πάντα συνηθίζω τα μυρωδικά που έχω βάλει μέσα να τα βάζω και από πάνω για να δείχνει πιο ωραίο το πιάτο. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το πιάτο μας. Τώρα δεν θα δοκιμάσω από το πιάτο, θα δοκιμάσω κατευθείαν μέσα από το ψί για να μην χαλάσει το πιάτο. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που χωρίζει το κανελόνι. Γιατί η μαγιά στο κανελόνι είναι ότι έχει τις τρώσεις ακριβώς από τα λαζάνια, αλλά τα λαζάνια πάνε έτσι. Στο κανελόνι πάνε έτσι. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό ότι το κάθε ένα κομματάκι, να το πω έτσι, έχει διαφορετική γεύση. Γιατί τώρα παίρνω κανελόνι, μπεσαμέλ και τον κιμά μου. Καλά, είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Ουσιαστικά είναι ένα παστίτσιο πιο εύκολο και πιο εντυπωσιακό. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα όλοι μπορείτε να φτιάξετε κανελόνια στο σπίτι σας. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνταγές με κανελόνια, γιατί έχω πολλές αιτήσεις για κανελόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα share με τους φίλους σας και κάνα comment από κάτω τι άλλη συνταγή θέλετε να δείτε. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Λοιπόν, αυτό το παίρνω. Θα πάρω και αυτό. Και θα φύγω.